αυτά δεν θα τελειώναμε ποτέ. Ένας φίλος ο οποίος συγχωρέθηκε πρόσφατα έχει γράψει ένα μικρό βιβλίο και ξεκινάει με μια μαντινάδα, ένα κοτσάκι που λένε και στην Άξο. Και γιατί λέμε την Άξο? Οι μισοί βουρλιώτες ήταν Αξιώτες το 1922 όταν έγινε το κακό και οι μισοί Αξιώτες σήμερα είναι βουρλιώτες. Υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των που εξακολουθεί και υφίσταται ακόμα και σήμερα. Έγραφε λοιπόν ο Γιώργης στο εξώφυλλο του βιβλίου: «Έχω πολλά για να σας πω, μα τα άκουσε Δευτέρη. Και το Δευτέρη από τα βουρλά ποιος πάει να μου το φέρει?» Τελικά έφυγε νωρίς, πιθανόν να πήγε μόνος του να το πάρει. Πάντως θα ήθελα να σας πω ότι την Πέμπτη το απόγευμα, όπως είπε προηγουμένως και η Στέλλα, θα είμαστε στο σπίτι του Μικρασιάτη εκεί στη Σφακίων 25, να μιλήσουμε για τα βουρλά. Όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να έρθετε να μιλήσουμε, να θυμηθούμε, να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις. Αν κάποιοι θέλουν να πληροφορηθούν οτιδήποτε, υπάρχουν πίσω σε ένα τραπέζι όπως γίνεται αριστερά τα βιβλία των βουρλών που έχει γράψει ο ιστορικός και λαογράφος των βουρλών. Γιατί εμείς οι βουρλιώτες σταθήκαμε τυχεροί. Είχαμε έναν άνθρωπο, τον Νίκο τον Μιλιώρη, ο οποίος έβαλε σκοπό τη ζωή του να καταγράψει τα πάντα για τα βουρλά. Έγραψε λοιπόν τρία βιβλία. Το ένα είναι τα ιστορικά. Από την πρώτη μέρα που πήγαν οι άνθρωποι στα βουρλά μέχρι στις 3 του Σεπτέμβρη που μπήκε η φωτιά και τα έκαψε τα πάντα. Το δεύτερο είναι τα λαογραφικά, όπου εκεί πέρα γράφει τα πάντα στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Από τη μέρα που ανοίγει τα μάτια του, που γεννιέται, τη βάφτιση, το γάμο, τα συνοικέσια, τη γειτονιά πώς υπάρχει, μέχρι την ημέρα που θα του ψαλεί εξώδιος ακολουθία. Και στο τρίτο, τα ενθυμήματα τα βουλά της Μικράς Ασίας, είναι 100 σελίδες περίπου το τοπικό ιδίωμα των βουλών, των βουλιωτών, ο τρόπος που μιλούσανε. Αυτός που τον έχουμε σαν ακούσματα από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Και να σας πω και κάτι.